Γεια σας, το σημερινό βίντεο είναι ένα Q&A. Ξέρω ότι σας το χρωστάω πάρα πολλούς μήνες. Μου είχατε αφήσει σε ένα πολύ προηγούμενο βίντεο πάρα πολλές ερωτήσεις. Νομίζω ότι ήταν πάνω από 1000 ερωτήσεις. Δεν θα απαντήσω τις ίδιες ερωτήσεις που έχω απαντήσει και στα προηγούμενα Q&A. Θα σας έχω από κάτω τη λίστα με τα Q&A που έχω κάνει μέχρι στιγμής και ξεκινάμε τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αν θα σκεφτόσουν ποτέ να κάνεις αισθητική παρέμβαση πάνω σου, οτιδήποτε πλαστική Botox στο μέλλον και αν ναι, τι και γιατί. Λοιπόν, ναι, λογικά θα κάνω κάτι, αλλά λογικά θα είναι μη παρεμβατικό, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθεί νηστέρι, γιατί το φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν έχω κάνει γενικά καθόλου εγχειρήσεις, δεν έχω μπει ποτέ στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι, το έχω συζητήσει και με την αισθητικό μου και μου έχει πει ότι δεν έχω θέμα. Αλλά αν δω ότι το χρειάζομαι, ναι, θα το κάνω. Ποια δύο αρνητικά βρίσκεις στο YouTube? Τα δύο αρνητικά που βρίσκω στο YouTube, βασικά το πρώτο είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πλέον τόσο συχνά και είναι το YouTube drama, αλλά μέχρι και πριν λίγο καιρό γινόταν συνέχεια και μου είχε σπάσει τα νεύρα. Το θεωρώ πολύ μικρότητα να κάνεις βίντεο και να κράζεις κάποιον άλλον και μετά να υπάρχει απάντηση και μετά ανταπάντηση και όλο αυτό γενικά δεν βγάζει νόημα, είναι για τα views ξεκάθαρα και δεν μ' αρέσει καθόλου. Και το δεύτερο που με ενοχλεί είναι αυτό το καμπανάκι που έχουν βάλει δίπλα από το subscribe. Για ποιο λόγο, ενώ έχω κάνει subscribe σαν άτομο, να χρειάζεται να πατήσω και το καμπανάκι για να μου έρθει η ειδοποίηση ότι έκανε βίντεο. Έχω κάνει subscribe. Χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο? Δεν το καταλαβαίνω. Και γιατί να πρέπει να το ζητήσω και από το κοινό μου να πατήσει το καμπανάκι? Το θεωρώ τελείως χαζό. Το YouTube πρέπει να ξυπνήσει, να ξεκολλήσει λίγο, γιατί κάνει όλο βλακίες. Για ποιο πράγμα που έκανες ή δεν έκανες έχεις μετανιώσει? Λοιπόν, δεν έχω μετανιώσει για κάτι που έκανα, αλλά μέχρι και πριν κάποια χρόνια είχα μετανιώσει για πράγματα που δεν έκανα. Πλέον έχω ξεπεράσει όλα μου τα αποθυμένα, έχω κάνει ό,τι ήταν να κάνω και δεν μετανιώνω πλέον για τίποτα. Εάν μπορούσες να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο, ποια χρονική περίοδο θα διάλεγες? Λοιπόν, εάν με ρωτούσατε και λίγο καιρό πριν, θα σας έλεγα ότι δεν θα έκανα ταξίδι στο χρόνο. Σίγουρα δεν θα έκανα ταξίδι στο παρελθόν, γιατί δεν μου αρέσει να ζω στο παρελθόν, μου αρέσει να ζω στο παρόν. Αλλά τελευταία, επειδή βλέπω και αρκετά Black Mirror, σας το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, θα ήθελα να κάνω ένα ταξίδι στο ψιλοάμεσο μέλλον, δηλαδή 2030-2040, για να δω την τεχνολογική εξέλιξη, το πόσο έχουμε εξελιχθεί γενικά σαν ανθρωπότητα, τι έχει γίνει στη ζωή μας σύντομα όμως. Και ναι, νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σκέφτεσαι να παρατήσεις ποτέ το YouTube? Αν ναι, ποιοι θα ήταν οι λόγοι που θα το έκανες? Αυτό με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ. Ναι, βασικά το έχω παρατήσει το YouTube. Το είχα αφήσει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από περίπου, πόσο ήταν, 2 περίπου χρόνια, και δεν ήμουν καλά ψυχολογικά, φαινόταν αυτό και στα βίντεο και το έβλεπα και εγώ και μου το έλεγαν και οι υπόλοιποι, οπότε είπα να πάρω ένα διάλειμμα για τον εαυτό μου, να κάνω διακοπές, να ανασυγκροτηθώ και μετά να συνεχίσω κανονικά και το YouTube και τη ζωή μου γενικότερα. Πώς καταφέρνεις να εντάσεις στην καθημερινότητά σου την self-care και τις beauty δραστηριότητες όταν ο χρόνος είναι ελάχιστος? Λοιπόν, φτιάχνεις χρόνο. Είναι τόσο απλό. Όσο λίγο χρόνο και να έχεις, μπορείς να βρεις χρόνο εάν βάλεις κάτι προτεραιότητα. Αυτό είναι για τα πάντα. Ειδικά για κάτι που έχει να κάνει με τον εαυτό σου και το πώς περιποίησε και συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα το έβαζα σαν πολύ μεγάλη προτεραιότητα στη ζωή μου και το έχω βάλει, γιατί θεωρώ ότι η σχέση με τον εαυτό μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν βάζεις κάτι προτεραιότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνεις. Και έχω γνωρίσει άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου μα καθόλου χρόνο στη ζωή τους. Έχουν παιδιά, έχουν καριέρα, έχουν οικογένεια και πάλι βρίσκουν χρόνο για να κάνουν αυτά που έχουν ως προτεραιότητα στη ζωή τους. Οπότε το δεν έχω καθόλου χρόνο δεν το πιάνω καν. Ποιο είναι το αγαπημένο βίντεο από το κανάλι σου? Γενικά μου αρέσουν τα βίντεο fashion haul που κάνω, τα try-on. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά και μ' αρέσουν και αυτά που έχουν να κάνουν με τη γυμναστική πολύ και σκέφτομαι να κάνω και άλλα τέτοια. Αν μπορούσες να είσαι ένα θεατρικό κείμενο του Shakespeare,
Ποιο θα ήσουν και γιατί. Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο του Σέξπιρ το οποίο το έχω πάρα πολύ στην καρδιά μου και αυτό είναι το όνειρο Θερινής Νυχτός. Και θα σας πω λίγο την ιστορία σχετικά με αυτό. Όταν ήμουν στη Δευτέρα Λυκείου, οι φίλες μου, κάποιες από τις φίλες μου, ήταν στη θεατρική ομάδα και είχα πάει στο τέλος της χρονιάς για να δω το θεατρικό που θα ανέβαζαν και αυτό ήταν το όνειρο Θερινής Νυχτός από τον William Shakespeare. Έχει να κάνει με το νεανικό ανεκπλήρωτο έρωτα και έχει μαγεμένο δάσος, ξωτικό, νεράιδες και τέτοια πράγματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το ίδιο το έργο, αλλά και το feeling που πήρα από την παράσταση τότε και ήταν ο λόγος ο οποίος πήγα στη θεατρική ομάδα και την επόμενη χρονιά, στην Τρίτη Λυκείου δηλαδή, και πέρασα υπέροχα. Και γενικά αυτό το έργο το έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου γιατί μου θυμίζει πολύ τη θεατρική ομάδα και εκείνη την περίοδο. Ποια τρία χαρακτηριστικά ενός άντρα σου δημιουργούν αλλεργία? Λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αγένεια, αλλά αυτό γενικά το έχω με όλους τους ανθρώπους. Δεν μου αρέσουν οι αγενείς άνθρωποι. Ειδικά όμως έναν άντρα δεν μου αρέσει να είναι προφανώς αγενής μαζί μου, αλλά και με τους άλλους, ειδικά όταν είναι με σερβιτόρους και τα λοιπά, πω, φύγε φύγε από μπροστά μου, σε τέτοια φάση είμαι. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι να είναι ο άλλος κρυψίνους, να κρύβει πράγματα και τα συναισθήματά του και γενικότερα να έχει μυστικά. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει για πολύ αν είσαι κρυψίνους. Και το τρίτο είναι η μπίχλα. Δεν μου αρέσει ο άλλος να είναι βρωμιάρης καθόλου και έχω βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα ήμουν πολύ περισσότερο μυγιάγγιχτη και μικροβιοφοβική. Πλέον, εντάξει, είμαι λίγο καλύτερα, αλλά και πάλι αν ζέχνει ο άλλος δεν θα το αντέξω. Αν ξυπνούσες και μπορούσες να είσαι κάποιος άλλος άνθρωπος, ποιος θα ήθελες να ήσουν και γιατί? Λοιπόν, αν ξυπνούσα ένα πρωί και ήμουν κάποιος άλλος άνθρωπος, βασικά δεν θα ήθελα να είμαι για πάντα κάποιος άλλος άνθρωπος, γιατί μου αρέσει η ζωή μου, μου αρέσει γενικά το πώς περνάω κτλ. Αλλά για μία μέρα θα ήθελα να ήμουν η Beyoncé. Θα ήθελα να δω πώς ζει αυτή η γυναίκα, τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι, τι παίζει γενικά με τη ζωή της. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δω. Θεωρείς σωστό οι beauty εταιρείες να κάνουν τεστ σε ζώα? Επίσης, από τι ηλικία θεωρείς μπορεί πάνω κάτω να βάφεται μια κοπέλα και τι να χρησιμοποιεί? Λοιπόν, γενικά, όχι, δεν θεωρώ τα τεστ σε ζώα σωστά, αν και πιστεύω ότι οι εταιρείες, ακόμα και αυτές που λένε ότι είναι cruelty free, κρύβουν αρκετά πράγματα. Προσωπικά χρειάζομαι περισσότερη εκπαίδευση πάνω σε αυτό το πράγμα, πρέπει να ψαχτώ περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι έχω κάνει κάποια βήματα γιατί αρχίζω να χρησιμοποιώ περισσότερο cruelty free εταιρείες στην καθημερινότητά μου και να ψωνίζω περισσότερο αυτές όπως είναι Μπέκα, Αναστάσια κτλ. Και όσον αφορά τώρα για την ηλικία που πρέπει να βάφεται μια κοπέλα, όποτε το νιώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικία σε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν έχεις μπει ακόμα στην εφηβεία, φαίνεται κάπως περίεργο το να είσαι βαμμένη. Αν και εντάξει, ο καθένας όπως το νιώθει πραγματικά και τώρα τι να χρησιμοποιεί. Εγώ δεν χρησιμοποιούσα πολλά πράγματα και γενικά δεν ήξερα και να βάφουμε σωστά. Τώρα πλέον εντάξει δεν είναι έτσι τα πράγματα στις μικρότερες ηλικίες. Αλλά δεν θα επιβάρυνα τόσο πολύ το δέρμα μου και το πρόσωπό μου με προϊόντα μακιγιάζ. Θα έπαιρνα πολύ πολύ λίγα πράγματα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, θα έκανες ποτέ σχέση από απόσταση? Θα έκανα, αλλά θα υπήρχε μόνο μία προϋπόθεση, να ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκούσε αυτό το πράγμα, γιατί εάν το αφήνεις έτσι στο φλού θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα, αλλά και το διάστημα αυτό να μην είναι και τεράστιο, ας πούμε, να μην πηγαίνει χρόνια και χρόνια και χρόνια, γιατί δεν νομίζω ότι έχει και νόημα. Αν σου έλεγαν ότι θα φοράς ένα μόνο χρώμα για την υπόλοιπη ζωή σου, ποιο θα ήταν? Λοιπόν, λογικά θα ήταν το μαύρο, γιατί το μαύρο μπορείς να το φορέσεις ανεξαρτήτως εποχής. Μπορείς να το συνδυάσεις αρκετά εύκολα, δηλαδή δεν ξέρω άτομα τα οποία δεν μπορούν να συνδυάσουν μεταξύ τους το μαύρο. Βασικά υπάρχει ένα άτομο, αλλά υπάρχει μόνο μία εξαίρεση, ας πούμε. Και το θεωρώ γενικά πολύ chic χρώμα, οπότε θα επέλεγα το μαύρο. Υστερεί η χώρα μας στο κομμάτι της κοσμετολογίας σύμφωνα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης? Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Νομίζω ότι δεν υστερεί η χώρα μας στο κομμάτι της κοσμετολογίας. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ικανά άτομα και άτομα τα οποία εκπαιδεύονται συνέχεια, αρκεί
να το ψάξεις. Δηλαδή, όταν θέλεις να βρεις κάποιον αισθητικό, δερματολόγο, πλαστικό χειρούργο και γενικότερα άτομο το οποίο έχει να κάνει με την κοσμετολογία, πρέπει να ψαχτείς πολύ, να μην πας έτσι όπου να είναι, γιατί ναι, υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν είναι καλά στη δουλειά τους, όπως σε όλους τους τομείς φυσικά. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες να γυμνάζεσαι συστηματικά και τι κίνητρα έχεις για να συνεχίσεις την προσπάθεια. Αυτό θα ήθελα να το κάνω και σε βίντεο, γιατί νομίζω ότι αν αρχίσω να μιλάω για αυτό το πράγμα θα τελειώσω αύριο, οπότε λογικά θα το δείτε σε βίντεο αυτό πολύ σύντομα. Έχεις κρατήσει σχέσεις με παιδιά από το σχολείο σου? Ναι, έχω κρατήσει, όχι με πάρα πολλούς. Κυρίως με την κολλητή μου και με κάποια άλλα άτομα τα οποία ψιλομιλάμε εδώ και εκεί και ψιλοβρισκόμαστε καμιά φορά. Έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης σου και γενικότερα τη ζωή σου το YouTube? Αν ναι, με ποιον τρόπο? Λοιπόν, τη ζωή μου την έχει αλλάξει το YouTube γιατί έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα τα οποία πλέον κάνουμε παρέα. Δηλαδή, αυτό είναι το κύριο πράγμα της αλλαγής. Όταν μπαίνεις σε αυτό το χώρο, γνωρίζεις και άτομα τα οποία έχουν κοινά με σένα και αυτό είναι καταπληκτικό και νομίζω ότι ήταν το πιο θετικό πράγμα στην όλη κατάσταση αυτή. Είχες κάποια μεταφυσική εμπειρία και αν πιστεύεις σε αυτά? Δεν είχα ποτέ μεταφυσική εμπειρία, αλλά μπορώ να πω ότι αν και δεν πιστεύω σε φαντάσματα και τέτοια πράγματα, πιστεύω στους εξωγήινους. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση και λογικά να το πάρεις να μην υπάρχει ζωή έξω από αυτό τον πλανήτη, γιατί το σύμπαν είναι άπειρο. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην υπάρχει κάτι. Και ίσως το βρούμε στο μέλλον. Λοιπόν, θα τελειώσω το βίντεο εδώ. Δεν έχω απαντήσει προφανώς όλες σας τις ερωτήσεις. Απάντησα όσες περισσότερες μπορούσα. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε και για επόμενα βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!